Λοιπόν, ας πάμε στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά και στον τύπο, τον σημερινό, τον Κυριακάτικο. Και αμέσως μετά, με τον Κωστή, θα σας εξηγήσουμε μία σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα, χρήσιμα και χρηστικά, που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο. Πάμε στην Αυγή. Μεσοπρόθεσμο, ωραία λέξη. Τώρα με αυτή θα ζήσουμε. Και μέσο και πρόθεσμο. Μετά τα μνημόνια θα ακούσουμε μεσοπρόθεσμο. Στη μέση της προθεσμίας δηλαδή είμαστε. Είναι, ναι, δηλαδή έχει, έχει μακρύ ή μέσο. Ορίζοντα. Έχει μια προοπτική. Έχει μια προοπτική, μπράβο σου. Ωραία. Λοιπόν, η Αυγή. Στο δρόμο για τις πρέσπες. Η Αθήνα περιμένει το τελευταίο βήμα του ΖΑΕΦ. Ισχυρή βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για επίλυση του Μακεδονικού. Να πω ότι χθες από πλευράς Σκοπίων υπήρξε μια ανακοίνωση. Θα σας πω σε λίγο τι λέει. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο ΖΑΕΦ βάζει εναντίον. Γιατί από την πλευρά του ΖΑΕΦ εκδόθηκε η ανακοίνωση. Βάζει εναντίον των μέσων της χώρας του. Σε σχέση με το τι μεταδίδουν και προσπαθεί και αυτός να κουμαντάρει τις δικές του ισορροπίες. Εμείς λοιπόν εδώ, αρχίζοντας με την Αυγή, λέμε στο δρόμο για τις πρέσπες. Η Αθήνα περιμένει το τελευταίο βήμα του ΖΑΕΦ. Αρχίζει το ματς. Αυτά τα ωραία παπουτσάκια με τα καρφιά. Παγκόσμιο κύπελο 2018. Εγώ θέλω να παρατηρήσω ότι ούτε χτες ούτε και σήμερα η Αυγή έχει προλάβει να γράψει μία λέξη για το πολεμοσχέδιο για το μεσοπρόθεσμο. Που θα περίμενα τουλάχιστον να έχει να γράψει για τα θετικά μέτρα. Γιατί λέω ότι όταν κάποιες φορές έχουμε συζητήσεις εδώ στην εκπομπή, μας θυμίζουν έτσι με παράπονο, με γκρίνια, ότι δεν λέμε τα θετικά. Εμείς τα λέμε. Η Αυγή τα λέει. Εμείς το ψάχνουμε για να τα πούμε και θα τα πούμε στον βαθμό που υπάρχουν. Αλλά και χθες και σήμερα η Αυγή δεν τα έχει. Δεν έχει προλάβει τίποτα. Ψάχνω και μέσα. Που η Αυγή βεβαίως και πολύ καλούς συντάκτες, πολύ καλούς ρεπόρτερ έχει. Και πληροφόρηση. Αλλά και πληροφόρηση θα μπορούσε να έχει εξαιρετική. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Του κόμματος. Το βήμα της Κυριακής δεν έχει τα θετικά, έχει τα αρνητικά. Περικοπές μαμούθ, φοροανάσες με δόσεις. Τα θετικά είναι εδώ, ας πούμε, στη δεύτερη γραμμή. Σειρά, ναι. Μαχαίρι 5,1 δις από συντάξεις το 19 και αφορολόγητο το 20. Πολυνομοσχέδιο και μεσοπρόθεσμο εξπρές στη Βουλή. Το μετέωρο βήμα της συμφωνίας με τα Σκόπια. Δύσκολες εσωτερικές ισορροπίες. Το Μουντιάλ καθυλώνει τον πλανήτη. Μυρίζουν ναφθαλίνη τα μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το περίφημο ραντεβού, το πυρηνικό ραντεβού του αιώνα στη Σιγκαπούρη. Και πειραματική ανοσοθεραπεία δαμάζει τον καρκίνο. Το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μια επαναστατική θεραπεία. Γυναίκα με καρκίνο στο μαστό. Αμέσως μετά την ανοσοθεραπεία φάνηκε να μην έχει ίχνος του όγκου. Και μακάρι να είναι αυτή η λύση και η θεραπεία για αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έθνος. Μια φωτογραφία της κυρίας Λαγκάρντ. Θέλει να κλείσει το κεφάλαιο Ελλάδα. Δέλτα Νιτάφ. Θετική έκθεση για το χρέος. Γράφει ο Μιχάλης Εγνατίου. Ο εξαίρετος συνάδελφος και πάντα καλός πληροφορημένος. Μεσοπρόθεσμο μεγάλη αύξηση κοινωνικών δαπανών και μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 19. Σήμερα, αύριο, χθες το τηλεφώνημα ΖΑΕΦ. Και πάει λέγοντας. Σταύρος και Σεδάκης. Ο περιπτεράς από τη Ρόδο που κυνηγάει τυφώνες. Μελετητής, ερευνητής. Ναι, είναι σαν αυτό που βλέπουμε και σε ταινίες αμερικάνικες. Βέβαια, εκεί έχουν μεγαλύτερο. Ναι, και έχουν τυφώνες περιθώριο να μήπως ταξιδεύει ο κύριος Κεσεδάκης. Για να τους βρει. Σενάρια τηλεοπτικής κρίσης στο Αιγαίο, στη σκιά της αποφυλάκησης των 8. Και μιας και είπαμε για το έθνος, να σας θυμίσω. Έχουμε και λέμε. Πρώτον. Μουντιάλ Ρωσία 2018 με το κύπελο αναχείρας. Τι θα βρείτε εδώ μέσα. Σήκωσέ το, κοιτάξτε τι θα βρείτε. Σήκωσέ το. Ουρουγουάι, Ισπανία, Δανία, Ισλανδία. Ιστορία. Κοιτάξτε, από το 1950, 38 ιστορικές φωτογραφίες στον Μουντιάλ μέσα στο χρόνο. Και όλες τις ομάδες του φετινού Μουντιάλ με στοιχεία για την κάθε μια, για τους παίκτες, όλο αυτό το πακετάκι. Τα στατιστικά τους. Τα στατιστικά, πολύ σωστά το λες. Μουντιάλ Ρωσία 2018. Έθνος Σπορ μαζί με το Έθνος. Πάμε παρακάτω. Για κοιτάξτε εδώ. Άτλας της μπύρας. Όσοι θέλετε να συνδυάσετε και Μουντιάλ με μπύρα, νομίζω ότι θα έχετε ένα λόγο παραπάνω να ενημερωθείτε. Από το National Geographic, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε ιδέες. Πάρτε ιδέες. Κόρτο Μαλτέζε. Το υπέροχο βιβλίο κόμιξ, πολλοί από εσάς έχετε γίνει πια συλλέκτες και δεν το χάνετε κάθε Κυριακή μαζί με το Έθνος. Κάτω από τη σημαία του χρήματος, λέει ο Κόρτο Μαλτέζε. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα απολύτως χρήσιμο δώρο με το Έθνος. Ο χάρτης του Μουντιάλ, Νίκο. Ποιον αγώνα θες να σου πω, τι σε ενδιαφέρει. Για λέγε. Πότε ξεκινάμε, λοιπόν, πάμε. 14, 6 ώρα απόγευμα στην ΕΡΤ, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, την Πέμπτη. Έτσι. Είσαι ετοιμός. Λοιπόν. Τρεις λοιπόν, ώρα θα έχουν φύγει από τη Βουλή βουλευτές. Για να πάνε να δουν. Και θα έχουν παίξει μπάλα στη Βουλή. Μην έχουμε θέμα τηλεθέασης, μην κοιτάνε Βουλή και πατώσει. Όχι βέβαια. Συγγνώμη, κοιτάνε μπάλα και πατώσει Βουλή. Λοιπόν, πάμε και στους τελευταίους αγώνες. Είναι. Περίμενε, 28 Ιουνίου. Όχι. Ιούλιο δεν τελειώνει. Νομίζω τελειώνει. Άρα λοιπόν είναι το πρόγραμμα του Ιουνίου. Είναι το πρόγραμμα του Ιουνίου.
Έτσι. Και μετά, μήπως στο κέντρο πηγαίνουν οι διασταυρώσεις. Στο κέντρο δεν τα καταλαβαίνω εγώ τι είναι αυτά. Είναι η νικητή, η φάση, η ημιτελική, μικρό τελικό. Έλα, ρε. Εδώ είναι ο νικητή. Τατάν, εδώ είναι ο νικητή. Τι μέρα πέφτει. Τι μέρα πέφτει. Τι μέρα, ξέρω εγώ τι μέρα πέφτει. Εντάξει, μάλλον 15 του μηνός, η τελευταία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και από κάτω είναι όλες οι ομάδες. Και ο Κυριακή. Κυριακή. Και εδώ είναι και η μασκότ. Να τη μασκότ. Τσουκ, εδώ πέρα. Εδώ. Να τη. Του φετινού. Του φετινού. Μουδιά. Δεν ξέρω τι είναι. Λίγκα, λύκο, ξέρω εγώ τι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Όσοι το παρακολουθείτε, τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά εδώ είναι το πρόγραμμα. Στο σημερινό, εδώ πάλι μπροστά, Έθνος. Μπορείτε να το, πώς το λένε, κορνιζάρετε και να κάνετε τι σε κάθε αγώνα που βλέπετε. Ελεύθερος τύπος. Μνημόνιο τέρας με αφέμαξη. Δις ευρώ, 18,4. Τι είναι όλα αυτά. Μέτρα για να βγουν τα πλεονάσματα. Μισό λεπτό. Λέμε 5, α, είναι και τα πλεονάσματα, ναι, μαζί. Γιατί τα πλεονάσματα είναι αυτά που είναι, ναι, αλλά για να βγαίνουν κιόλας πρέπει να παίρνεις μέτρα. Το οποίο, ναι, με το παίρνεις, ας πούμε, το 2019, ναι, και θα πούμε ότι χάνουμε 3 δισεκατομμύρια ή 2 ή τόσο, αλλά το ίδιο μέτρο το ξαναπαίρνεις και τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, σωστό, επαναλαμβάνεται. Σωστό. Συσσωρεύεται. Mm-hmm. Αυτά τα έχει εξηγήσει πολύ καλύτερα από μένα ο κ. Τσακαλώτος. Όταν έλεγε τότε που ερχόταν το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο, το δεύτερο. Τον 8 Μαΐου του 2014 ήταν, ναι, πριν από 4 χρόνια. Ναι. Που έλεγε ότι οι περικοπές που λέει το μεσοπρόθεσμο της Νέας Δημοκρατίας τότε συσσωρεύονται επάνω στα προηγούμενα που είχαν, στις προηγούμενες θυσίες που είχαν ληφθεί. Άρα λοιπόν έρχεται άλλο ένα νέο μεσοπρόθεσμο με νέες θυσίες. Πρόσεξε ένα μήνυμα. Και γι' αυτό τα 18 δις είναι συσσωρευμένα τα νέα μέτρα. Η αυτά είναι τα πρόσθετα που έρχονται. Η Θαλία μας λέει. Καλημέρα μου, κυρία Μαυραγάνη. Είχα σκοπό να σας κουράσω με τα προβλήματά μου. Μετά το βίντεο που μας δείξατε για τη σφαγή του διστόμου, το βλέπω τόσο μικρό, το πρόβλημά μου, πήρα κουράγιο και μου ευχήθηκα μη χειρότερα. Άλλωστε δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ευχηθώ καλή ελευθερία, κουράγιο και δύναμη να έχετε. Κυρία Εφθαλία, πάρα μα πάρα πολλές φορές λένε πήγα να πω τον πόνο μου και βρήκα μεγαλύτερο και σιώπησα. Αυτά τώρα ήταν θηριωδίες και αγριότητες στο βάθος των δεκαετιών. Όχι πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά πίσω και τα έχουμε αφήσει πίσω. Πολλά τα προβλήματα σήμερα, μεγάλα τα προβλήματα σήμερα για πάρα πολύ κόσμο, αλλά άλλα η Κίνα, άλλα τα τωρινά και ευτυχώς δεν υπάρχει και σύγκριση. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, δεν θα λυγίσει η ψυχή μας με τέτοια ζυγιάσματα και ας μπαίνουν οι ακίδες του στα μάτια. Μας στέλνει το ποίημα του το πρωινό. Καλημέρα και στους ποιητές αυτής εδώ της εκπομπής. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, εκλεκτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μελαγχόληση με το βίντεο του διστόμου. Να είστε καλά, κύριε Νίκο, ευχαριστώ. Και άλλα μηνύματα και για το δίστομο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Καλό είναι να θυμόμαστε για να μην ξαναζήσουμε. Το λέμε και θα το ξαναλέμε. Λοιπόν, χούλιγκαν οπλισμένοι με τσεκούρια και μολότοφ. Αποκλειστικό. Τι δείχνουν 4 δικογραφίες για τον πόλεμο των 72 ωρών με φόντο τον τελικό κυπέλου. Αυτές τώρα και αν είναι εικόνες που πρέπει να εξαλειφθούν και να εξαφανιστούν. Να μην γίνουμε σκοπιανότεροι των σκοπιανών, λέει ο κύριος Μπαμπινιώτης. Έτσι, γελάμε πικρά, Κωστή. Και έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γελιογραφία η Καθημερινή, βέβαια, που έδειχνε με σχόλιο, με αναφορά στον Μπαμπινιώτη, πώς και εμείς οι Έλληνες τρογόμαστε εύκολα, ενώ δεν θα έπρεπε. Ού, πανεύκολα. Στο αίμα μας είναι και αυτό, δυστυχώς. Πόσους εμφύλιους έχουμε πίσω να μετρήσουμε. Έτσι. Μετά τους πολέμους. Και για το θέμα για το δεν Σκοπιανό. Δεν μας έφτανε ο σπαραγμός του πολέμου, πρέπει να αλληλοσπαραχθούμε κιόλας. Και για το θέμα του Σκοπιανό το βλέπεις πώς και ο πολιτικός κόσμος διχάζεται, αντί να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Σωστό. Κανονικά. Ελεύθερη ώρα. Το Άγιο Όρος αποκαλύπτει το μυστικό σχέδιο Πούτιν. Η ημερησία στο Έθνος ένθετη. Αλλά επειδή ήταν χρόνια ολόκληρα μια μεγάλη οικονομική εφημερίδα, τη βγάζουμε έξω να δούμε και τις οικονομικές της ειδήσεις. 18 μεγάλα έργα αλλάζουν την Ελλάδα, το αναπτυξιακό σχέδιο για μεταφορές και υποδομές. Ξενοδοχεία φουσκώνει τις τιμές στο τουριστικό κύμα. Πάμε στην Καθημερινή. Στην κόψη του ξηραφιού με Άγκυρα Σκόπια, το παρασκήνιο των κινήσεων του Ζόραν Ζάεφ και τα προεκλογικά παιχνίδια με τον Ταγί Περντογάν. Σε κυνηγάνε κουνούπια τίγρης, Κωστή. Μετά θα στρίψουμε την κάμερα προς τα εκεί όταν ξανακάτσει να το δείξουμε. Έχουν αλλάξει και τα κουνούπια στην Ελλάδα. Αν ακούσετε κανένα παλαμάκια, κανένα τσακ, θα έχω το κουνούπι, δεν χειροκροτάμε. Λοιπόν, ο Τραμπ απέναντι σε όλους, G7 2018. Να τόσο εδώ μια κίνηση, θα σας δείρω, αυτό μου θυμίζει εμένα τώρα, θα τις φάτε. Στον αέρα τα μεταπτυχιακά και μέχρι και 12 εκατομμύρια για ένα εξοχικό. Ακούστε τώρα εδώ. Ο συνδυασμός πολυτέλειας και θέας δεν σταμάτησε παρά την κρίση να προσελκύει αγοραστές για πολυτελή εξοχικά στην Ελλάδα. Φέτος αναμένεται κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών, ενώ υπάρχουν εξοχικά που διατίθενται προς πώληση, τιμές που φτάνουν ακόμη και τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε τώρα, τη διάβαζα προχθές.
Καλή σας μέρα. Φίβος Κλαβδιανός, είναι συνάδελφός μας από τη Real. Πρώτη φορά μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Φίβο, που είστε κοντά μας. Καλημέρα. Ακούστε μια είδηση που διάβασα προχθές. Κυρία Ελληνίδα που δραστηριοποιείται στο Real Estate εκτός Ελλάδος, μιλά για το τι γίνεται αυτόν τον καιρό στη Μύκονο, επί παραδείγματι, και λέει ότι δεν έχει αλλάξει ποτέ το καθεστώς πώλησης ακινήτων στη Μύκονο, γιατί αυτοί που έρχονται είναι μεγάλοι αγοραστές που παίρνουν το πέμπτο ή το έκτο εξοχικό, δηλαδή τους είναι μια πολυτέλεια πολύ, πώς να το πω, πίσω στη ζωή τους, δεν είναι το βασικό του σπίτι. Και από εκεί που ήταν το τετραγωνικό στη Μύκονο 6.000, έχει πάει 12.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή για να πάρεις 10 τετραγωνικά θα είσαι 120.000 ευρώ. Για τα ακριβά κινητά, για τα κινητά φιλέτα, για τα έτσι, προνομιακά, για τα προνομιούχα, ας το πούμε, τότε για αυτά τα κινητά δεν υπάρχει κρίση. Γιατί πάντα υπάρχουν χοντρά πορτοφόλια στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα δώσουν. Αντιθέτως, άλλα, το σπιτάκι στο στενάκι που δεν το βλέπει ο ήλιος κτλ. Δεν πρόκειται να βρεθεί αγοραστής με αυτή την κρίση. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Ύπουλο σχέδιο Σαμαράς Τουρνάρα κατά Παυλόπουλου, λέει εφημερίδα. Α, τι εννοεί, προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Λουκά Παπαδήμο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Το άγριο παζάρι για τις δημοτικές. Πριν ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία εκλογών, άρχισαν στο παρασκήνιο οι διεργασίες και βλέπουμε μία σειρά από πρόσωπα. Μπουτάρης Κεφαλογιάννη, Μπακογιάννης, Αχτσιόγλου και Πατούλης. Ενδιαφέρεται και η Αχτσιόγλου για κάποιο δημό. Είναι πάρα πολύ νωρίς για την τέτοια συζήτηση. Έτσι νομίζω κι εγώ. Φαντάζομαι ότι και κάποια από τα ονόματα πέφτουν ή για να καούν ή για να, πώς να το πω, να μαζέψουν και αντιδράσεις. Καμιά φορά κι εμείς οι δημοσιογράφοι βιαζόμαστε να βγάλουμε ρεπορτάζ. Υπερβάλλουμε εκεί που δεν υπάρχει, ίσως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το παρόν της Κυριακής. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Έχουμε δει πολλές φορές υποψήφιους, φερόμενους στους υποψήφιους με τα μεγάλα κόμματα. Έχουν πέσει και ονόματα δημοσιογράφων πάρα πολλές φορές. Τα οποία στην πορεία ούτε καν ξανακούστηκαν. Μία που γράφτηκαν και μία που τέλειωσαν. Και κάηκαν. Λοιπόν, το παρόν της Κυριακής, τετραπλές εκλογές το Μάιο στο τραπέζι. Τετραπλές πώς θα μπορούσε να είναι. Περίμενα. Δηλαδή, είναι διπλές οι κάλπες των δημοτικών και περιφερειακών. Μπράβο. Και ευρωεκλογές. Κοίτα, ευρωεκλογές, βουλευτικές, δημοτικές, περιφερειακές. Τέσσερις. Α, και περιφερειακές, τις ξέχασα. Αυτή ήταν η τέταρτη που ξεχνούσα. Αυτή είναι η τέταρτη. Για να το κάνουν ακόμα πιο γκράντε, βάζουν και άλλη μια κάλπη για τη συνταγματική αναθεώρηση βουλευτική. Α, τόσο πολύ. Θα το τερματίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Χατζηγεωργίου. Τι κάνετε, κοπιάστε, σας περιμένουμε. Πρώτο θέμα. Κόβουν τρεις συντάξεις, δίνουν μία. Το συμπληρωματικό μνημόνιο έρχεται. Χρέος μόνο 3 χρόνια επιμήκυνση αντί για 15. Η γερμανική λύση, γιατί εμείς θέλαμε τουλάχιστον 5. Για 10 με 15 πιέζουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Γάλλοι. Ναι. Να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτή τη στιγμή ο βασικός παίκτης είναι ο Γερμανός. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα πλεονάσματα που δείχνουμε για τα επόμενα χρόνια δεν φαίνεται θα καμφθεί πολύ αυτή η πίεση. Καλημέρα και εκ του σύνεγγυς. Τι κάνετε? Καλά. Πώς είστε? Το offside το ξέρουμε? Το offside, όχι, δεν το ξέρουμε. Και μην μου βάλετε κάποιους ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί είμαι ανίδεη. Άμα θέλετε να σας δείξω, μισό λεπτάκι. Από εδώ μέσα, έλα. Λοιπόν, Μουντιάλ, λέγε τώρα. Για ποια ομάδα ενδιαφέρεσαι? Πού να σε πάω? Βραζιλία. Έλα, Κωστή. Πάρτο. Και επειδή βλέπω το κύπελο, λοιπόν, με προκαλέσω σου πω ότι είναι η επέτειος. Όχι, νομίζω δεν είναι σήμερα ακριβώς, αλλά είναι ο μήνας πριν από 14 χρόνια που είχαμε πάρει το Euro. Α, το τιμημένο. Και είχε 2004, Ιούλιος. Ναι. Και είχε παίξει, έπαιξε τώρα αυτές τις μέρες στην Πάτρα ένα φιλικό ο Γιώργος Κουραγούνης. Ελλάδα-Ισπανία. Ελλάδα-Ισπανία, μπράβο. Η Παλέμαχη. Η Παλέμαχη, ναι. Έχω να σου πω ότι πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους που έλεγα ότι θα πάρει το κύπελο η Εθνική. Ναι. Δεν το είχα παίξει, δεν έχω ιδέα από τέτοια. Μα για φαίνεται. Και έχει καλέσει ο Νίκος στην εκπομπή του Γεωργίου και του λέει δεν υπάρχει περίπτωση καμία να πάρει το πρωτάθλημα. Λέω πες του χαιρετίσματα, θα το πάρει το κύπελο. Και όταν του είπα, είδες πως τα είχα πει, μου λέει μόνο οι άσχετοι μπορούσαν να το προβλέψουν. Οπότε άσχετοι, ξάσχετοι, το είχα προβλέψει. Οπότε θέλω πρόβλεψη. Θες πρόβλεψη, εντάξει. Θα μελετήσω εκεί τις γραφές και θα βγάλω τα χταπόδια. Έχει μπει κι άλλο ζωάκι τώρα στη διαδικασία της πρόβλεψης. Θα μας τα πει ο Θοδωρής σε λίγο. Μια γάτα νομίζω, Λοιπόν, πρώτο θέμα συνεχίζουμε. Μάνια καταστροφής. Η κληρονόμος, η εφημερίδα Το Μίσος. Πέθανε στα 59 της χρόνια από κύρωση ύπατος η κληρονόμος της ελευθεροτυπίας, κόρη του συγχωρεμένου του Κίτσου του Τεγόπουλου. Αύξηση 161% μεταναστών στην Ελλάδα, μείωση 78% στην Ιταλία. Και άλλες ειδήσεις, επίδομα Μυκόνου. Όπα, τι είναι το επίδομα Μυκόνου? Σε αστυνομικούς, λιμενικούς, δασκάλους, καθηγητές και γιατρούς που υπηρετούν στο νησί. Συγγνώμη, αν δεν βρίσκουν ούτε που να μείνουν. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γίνει?
Οι οικίες είναι πιο ακριβές τα ενίκια από το μισθό. Έτσι, σωστά. Έβλεπα στο πρώτο θέμα το Φρίξου τον Δρακοντίδη που είχε κάνει ρεπορτάζ και υπήρχαν κάποια λιώμενα. Λιώμενα. Προκάτ. Και τα είχαν ντύσει απ' έξω με αυτοκόλλητα τούβλα. Το είδες. Το είδα κι εγώ. Για να φαίνεται ότι είναι σπίτια από μακριά. Και έχει τώρα το λιώμενο. Έχουν βάλει την ταπετσαρία, την πλαστική, να φαίνεται ότι είναι τα σπιτάκια των νησιών, αυτά τα πέτρινα. Να κοροϊδεύουν δηλαδή το μάτι. Και έχουν εκεί μέσα στιβαγμένους έναν εργάτες, και δύο και τρεις εργάτες. Εργαζόμενους από όχι γης. Mm-hmm. Λοιπόν, Real News. Ο Ερντογάν θα στείλει εκτελεστές. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τι είπαν οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Κλιμάκιο δολοφόνων που θα περάσουν ή έχουν ήδη περάσει τα σύνορα ως πρόσφυγες. Έχει αναλάβει την απαγωγή πιθανών και την εξόντωση των Τούρκων αξιωματικών σύμφωνα με τις καταγγελίες. Τους φοβούνται, ανησυχούν και προφανώς έχουν δώσει κάποια στοιχεία. Και εδώ, όπως λένε και οι γνωρίζοντες, όσους αστυνομικούς και ναυάλους να τους προσέχουν, άμα δεν δράσουν οι μυστικές υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι ένα θέμα λίγο τώρα, αυτό που περίεργο. Λέμε εκτελεστές είναι πράκτορες. Και όταν λέμε πράκτορες, εννοούμε ενδεχομένως και κομμάτια. Κόκκινο συναγερμό στο Αιγαίο, αυξημένη ανησυχία για θερμό επεισόδιο μέχρι τις τουρκικές εκλογές. Οι γη της Τσιλέρα αγοράζουν εργοστάσια στην Ελλάδα. Όπα. Στην οικογένεια της πρώην Πρωθυπουργού, λέει, της Τουρκίας, πέρασαν δύο βιομηχανικές μονάδες του ομίλου Κοπελούζου στην Πάτρα. Μάλιστα. Η Ελληνίδα στάρ του Bollywood και το τηλεφώνημα στην Κουντουρά και άλλα θέματα από την Real News, μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Ευχαριστούμε, Φίλτατε. Και σου χρωστάω κάτι τακούνια από το θέμα το πρωινό. Μην ξεχνιόμαστε. Είδες το θέμα το πρωινό.